Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Σουρβίνο. Είναι ο καθηγητής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Καλησπέρα σας, κύριε Σουρβίνο. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη σύνδεση. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και να μπούμε κατευθείαν στο θέμα, διότι τα θετικά έγιναν αρνητικά. Το θέμα είναι όμως ότι μιλάμε για 12 δείγματα. Δικαιολογούνται τόσα πολλά ψευδώς θετικά, κύριε Σουρβίνο, αποτελέσματα? Κοιτάξτε, υπάρχουν περιπτώσεις όπου προκύπτουν στα εργαστήρια περιπτώσεις οριακές, είτε οριακά θετικές είτε οριακά αρνητικές. Είναι κάτι το οποίο το εργαστήριο εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους, ακόμα από την αρχή της διαδικασίας, από την δειγματοληψία, τη μεταφορά του δείγματος στο εργαστήριο, την επεξεργασία του δείγματος, τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν, η αξιοπιστία και οι συνθήκες επεξεργασίας των δειγμάτων, η εμπειρία στην αξιολόγηση του αποτελέσματος, όλα αυτά συνδράμουν στο να δοθεί ένα αποτέλεσμα είτε θετικό είτε αρνητικό. Τώρα, σε περιπτώσεις οριακών αποτελεσμάτων που προκύπτουν στα εργαστήρια, η συνήθις πρακτική είναι ότι χρησιμοποιούμε κάποιες εναλλακτικές μεθόδους, εναλλακτικά πρωτόκολλα, διαφορετικές εταιρείες, διαφορετικά αντιδραστήρια, ώστε να μπορέσουμε με την μέγιστη δυνατή ευαισθησία και ειδικότητα να δώσουμε το σωστό αποτέλεσμα, το οποίο έχει κρίσιμη σημασία για διάφορες εκφάνσεις, είτε μιλάμε για έναν ασθενή σε ένα νοσοκομείο, είτε μιλάμε για ευρύτερη δημόσια υγεία, είτε ακόμα για τον τουρισμό, όπως διανύσαμε την προηγούμενη χειρινή περίοδο. Κύριε Σουρβίνο, στην επίμαχη περίπτωση, η πλειοκτήτρια εταιρεία ήταν εκείνη η οποία αποφάσισε να δώσει τα τεστ σε ένα μη πιστοποιημένο εργαστήριο ως προς το αξιόπιστο του πράγματος, ως προς την αξιοπιστία του ελέγχους. Άρα, υπάρχει η τάση να επιλέγονται φθηνού κόστους τεστ. Και τι σημαίνει αυτό και ως προς την αξιοπιστία, διότι τίθεται ένα ζήτημα τώρα εδώ. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο της κρουαζιέρας, όπως έχει ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, προβλέπεται η σύναψη σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και οποιοδήποτε εργαστηρίου θεωρήσει, κρίνει ως αξιόπιστο για να συνεργάζεται και να εκτελεί τα μοριακά τεστ. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι μεμπτό παράτυπο σε αυτή την περίπτωση. Η επιλογή ήταν καθαρά της εταιρείας. Mm-hmm. Της πλειοκτήτρας εταιρείας. Στα μικρά εργαστήρια, κύριε Σουρβίνο, δεν γίνεται επανέλεγχος, ειδικά όταν μιλάμε για οριακού τύπου αποτελέσματα, είτε προς το θετικό είτε προς το αρνητικό? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξέρω για κάθε εργαστήριο τι συμβαίνει. Mm-hmm. Τα μεγάλα εργαστήρια συνήθως συμμετέχουν και σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου. Αυτοελέγχονται δηλαδή με κάποιους τρόπους. Mm-hmm. Προσπαθούν να έχουν συνδέσεις με διεθνείς φορείς πιστοποίησης, ούτως ώστε περιοδικά να ελέγχουν τα δικά τους αποτελέσματα σε σύγκριση με πρότυπα δείγματα. Ο επανέλεγχος ανεβάζει και το κόστος, κύριε Σουρβίνο. Εσείς επανέλεγχο κάνετε? Αρκετές φορές έχει χρειαστεί πριν δώσουμε ένα αποτέλεσμα να κάνουμε επανέλεγχο με διαφορετική μεθοδολογία. Mm-hmm. Αυτό φυσικά ανεβάζει το κόστος, ανεβάζει mm-hmm. το χρόνο, γιατί απαιτούνται επιπλέον εργατόρες, αλλά πάνω απ' όλα έχει σημασία ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα. Γιατί, όπως είπαμε προηγουμένως, έχει πολλαπλές συνέπειες. Η πιστοποίηση γνωρίζουμε πώς γίνεται σε τέτοιου τύπου εργαστήρια. Το είπατε κι εσείς ότι δεν τίθεται κάτι μεμπτό, ωστόσο γεννώνται μοιραία κάποιες απορίες. Ποιος, για παράδειγμα, ελέγχει τη λειτουργία τους? Αν όχι ο ΕΟΔΗ, τότε ποιος? Ο ΕΟΔΗ είναι επιστημονικός φορέας, δεν είναι ελεγκτικός φορέας, δεν έχει αρμοδιότητα και δικαιοδοσία να ελέγχει εργαστήρια. Συνεργάζεται με εργαστήρια και για να είμαστε ακριβείς, μεγάλος αριθμός ιδιωτικών εργαστηρίων έχει συνδράμει σε όλη αυτή την επιτήρηση mm-hmm. τους προηγούμενους μήνες. Δεν πρέπει να δαιμονοποιήσουμε τη συνεργασία με ιδιωτικά εργαστήρια. Σαφώς, το είπατε και εσείς και εγώ. Ωστόσο, έχουμε αρνητικά παραδείγματα. Έλεγχος δεν πρέπει να γίνεται? Ναι, υπάρχει το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης, είναι ένα όργανο το οποίο ασχολείται με τη διαπίστευση των εργαστηρίων και επίσης πρέπει να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες από το Υπουργείο, ούτως ώστε να ελεγχθούν κάποια τέτοια παρόμοια περιστατικά. Θα έλεγα όμως, αν μου επιτρέπετε, ότι πρέπει να σταθούμε λίγο και στην άμεση κινητοποίηση των αρχών, αμέσως μετά την δημοσιοποίηση αυτών των αμφισβητούμενων αποτελεσμάτων. Είδατε ότι κοινοποιήθηκαν άμεσα 4 διαφορετικά υπουργεία για τον ίδιο σκοπό: το Υπουργείο mm-hmm. Υγείας με τον ΕΟΔΗ, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, η Πολιτική Προστασία και το Υπουργείο Τουρισμού. Αμέσως έγιναν οι έλεγχοι που επιβάλλονται να γίνουν και ακόμα περαιτέρω. Υπήρχε ο μοριακός αναλυτής στο Κουρασγερόπλιο, πολύ αξιόπιστος, με πολύ καλά αποτελέσματα που έδωσαν, μας έδωσε μια πρώτη εικόνα. Ήταν μια πρώτη ένδειξη λήξης του συναγερμού. Τα γρήγορα τεστ που έγιναν σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά και ο επόμενος έλεγχος σε κρατικό εργαστήριο, όλα αυτά νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή κινητοποίηση και έδειξαν τα αντανακλαστικά του μηχανισμού μας. Μάλιστα. Τώρα, άρα, κύριε Σουρβίνο,
Κατ' ουσίαν, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι τεστ από τεστ και εργαστήριο από εργαστήριο διαφέρει. Προφανώς κάθε εργαστήριο χρησιμοποιεί τα δικά του πρωτόκολλα, το δικό του εξοπλισμό, τα δικά του αντιδραστήρια, έχει τη δικιά του εμπειρία στην αξιολογή αποτελέσματα. Όλα αυτά είναι παράμετροι οι οποίοι συμβάλλουν στην καλή απόδοση ενός εργαστηρίου και στην αξιόπιστη έκδοση αποτελεσμάτων. Τώρα να σας πάω και σε κάτι άλλο, διότι πέρα από την υγεία που πλήττεται και δοκιμάζεται, ταυτόχρονα και παράλληλα δοκιμάζεται και η τσέπη των πολιτών. Γιατί είναι τόσο δύσκολο, κύριε Σουρβίνο, να συνταγογραφείτε και να αποζημιώνετε το τεστ για COVID στον ΕΟΠΗ? Με ρωτάτε κάτι το οποίο δεν είναι της αρμοδιότητός μου, δεν είναι καν στην αρμοδιότητα του ΕΟΔΗ. Ως σχόλιο όμως, νομίζω ότι μπορείτε να τοποθετηθείτε επ' αυτού. Νομίζω ότι γίνεται κάποια σχετική συζήτηση, καθώς πλέον η λίμωξη COVID θεωρείται ως νόσος COVID, οπότε πρέπει να εμπίπτει και αυτή στο σετ των εξετάσεων, των νόσων που οφείλουν να εξετάζονται και εργαστηριακά, οπότε κάποια στιγμή θεωρώ ότι θα είναι στα πλάνα του Υπουργείου Υγείας να θεσμοθετηθεί και να συνταγογραφείται μέσω του ΕΟΠΗ.